τουλάχιστον έτσι. Είμαστε εδώ μετά την πτώση της μισητής κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Μια πτώση για την οποία ετούτος εδώ ο αγώνας των εργαζόμενων της ΕΡΤ πρέπει να είναι πολύ υπερήφανος. Έπαιξε αποφασιστικό ρόλο ο αγώνας ενάντια στο μαύρο στην ΕΡΤ για να πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά και Βενιζέλου. Αυτός ο αγώνας δεν μπορεί να μπει πάνω σε ένα μηδενικό κοντέρ σήμερα. Εμείς θέλουμε να κάνουμε την έκκληση σε αυτή την καινούργια κυβέρνηση της αριστεράς να αφουγκραστεί λίγο περισσότερο το τι λένε οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Αυτό το οποίο λένε είναι ότι πρέπει να ανοίξει τώρα η ΕΡΤ. Πρέπει να ανοίξει με όλους τους εργαζόμενους που έδωσαν τη μάχη και την ελεύθερη δημοκρατική πληροφόρηση του ελληνικού λαού. Δεν μπορούμε να πάμε σε συμβιβασμούς με την ΕΡΤ. Ο δρόμος που θέλουμε να ανοίξουμε είναι ο δρόμος της επιστροφής όλων των εργαζόμενων με τα εργασιακά τους δικαιώματα. Τους αξίζουν αυτά τα δικαιώματα. Παλέψανε. Δεν τους αγχάρισε κανένας. Και αυτό είναι που θέλουμε να συμβεί από εδώ και πέρα σε κάθε κλειστό χώρο. Σε κάθε χώρο που η ίδια η κυβέρνηση, οι βιομηχανοί, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες οδηγήσαν σε κλεισίματα και σε απολύσεις. Αυτό το δρόμο άνοιξε η ΕΡΤ. Και ανυποχώρητα σήμερα έχουμε να δώσουμε αυτή τη μάχη. Είμαστε λοιπόν εδώ για να στείλουμε αυτό το μήνυμα. Και στέλνουμε το μήνυμα προς όλους τους τραπεζίτες, τους βιομηχανούς και τους εφοπλιστές που θέλουν να εκβιάζουν αυτή την κυβέρνηση και να βάλουν τη δικιά τους στην ατζέντα. Αυτοί οι εκβιασμοί δεν θα περάσουν. Είμαστε πιο δυνατοί. Είμαστε εκατομμύρια. Έχουμε την αλληλεγγύη των εργαζόμενων σε όλη την Ευρώπη. Και το χρέος θα το διαγράψουμε και τα μνημόνια θα τα κάνουμε σκουπίδια και τις δουλειές θα τις πάρουμε όλες πίσω. Να το καταλάβουν καλά. Είμαστε δυνατοί. Ανοίξαμε το δρόμο για την νίκη και θα τον ολοκληρώσουμε αυτό την νίκη. Εργάτες ενωμένοι, ποτέ νικημένοι.